Εγώ λέω να μην το μοντάρετε, να το ανεβάσετε έτσι. 1, 2, 3, 4. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε μαζί μέσω Zoom με την κυρία Δήμητρα Κουζίν, σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ «Καλημέρα κύριε Φώτη», που διαγωνίζεται φέτος στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε και από μένα. Να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για την ταινία σας, για το ντοκιμαντέρ βασικά. Θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον κινηματογράφο και ειδικότερα με το ντοκιμαντέρ. Κατευθείαν στα δύσκολα, ε. Είμαστε ετοιμασμένοι. Εσείς γιατί λέτε ότι μια νέα γυναίκα μπορεί να θέλει να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και ειδικότερα με τον ντοκιμαντέρ? Όπως το βλέπω εγώ, μια έτσι νέα, όπως θέσατε, γυναίκα, μάλλον θέλετε να ανακαλύψετε τον κόσμο, να δείτε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τι κρύβεται πίσω, για παράδειγμα, από μια οθόνη του κινηματογράφου ή οποιαδήποτε άλλη. Κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ. Mm-hmm. Ωραία. Εσύ, Θανάση? Εγώ σκέφτομαι ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει να καταγράψει την πραγματικότητα, αυτό που βλέπει γύρω του, τον προβληματίζει πάρα πολύ έντονα και θέλει να το μοιραστεί και με άλλο κόσμο. Mm-hmm. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ νομίζω ότι απάντησα λίγο έμεσα, γιατί βασικά με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Δηλαδή, είδατε ότι με ρωτήσατε κάτι και εγώ ανέτρεψα την ερώτηση και ρώτησα εσάς τι σκέφτεστε. Μ' αρέσει να ακούσω τι λένε οι άλλοι, να το παρατηρήσω ή να το δω ή να το καταγράψω, όλο αυτό είναι μαζί. Και μ' αρέσουν και ιστορίες. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο μέσο. Φυσικά υπάρχει και το γραπτό, το οποίο είναι και αυτό νούμερο ένα μαζί με το κινηματογράφο. Δεν έχει διαφορά, γιατί έχει μια αμεσότητα και μια ευκολία και μια ταχύτητα επίσης. Αλλά ο κινηματογράφος συνδυάζει όλα αυτά που μόλις είπα, δηλαδή την εικόνα, τον ήχο, την ιστορία και βεβαίως όλα αυτά τα μαγικά που συμβαίνουν ενδιάμεσα. Τα συναισθήματα τα οποία μπορούν να γεννηθούν από τις εικόνες, τις ιστορίες και τις ιστορίες ανθρώπων. Και πόσο μάλλον όταν οι ιστορίες αυτές είναι αληθινές, αληθινοί άνθρωποι, αληθινά παιδιά, αληθινοί πρωταγωνιστές που δεν είναι μόνο σεναριακοί. Εδώ βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον ότι είναι και τι βλέπεις εσύ στον άλλον. Οπότε εκεί πάντα υπάρχει και ένα κομμάτι σενάριο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Απράγματι, όπως το θέτετε είναι. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Λοιπόν, στη συνέχεια, αφού μελετήσαμε το βιογραφικό σας, θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς προέκυψε η ιδέα για το Kinder Dogs Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους και τι ακριβώς είναι αυτό το φεστιβάλ. Λοιπόν, τα πράγματα πολλές φορές μοιάζουν να γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά συνήθως είναι μια μακριά διαδικασία που δουλεύει και μετά ξαφνικά γίνεται κάτι και λες, α, από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν έγινε έτσι. Ήταν μια ιδέα αυτό το να δουλέψω με παιδιά και νέους, για παιδιά και νέους και μέσα από τον ντοκιμαντέρ, αποκλειστικά μέσα από τον ντοκιμαντέρ, κάτι που με ενδιέφερε πάντα να το κάνω. Μάλιστα, η πρώτη φορά που το σκέφτηκα ήταν το 2007, όταν είδα μια ταινία που ντοκιμαντέρ πάντα, που συνδύαζε μυθοπλασία, σενάριο προφανώς, και είχε πρωταγωνίστρια μια μικρή, τη Μο, η οποία έγραφε ίδια ιστορίες. Και ήταν ένα μικρό ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους, στο Φεστιβάλ του Άμστερνταμ, καλή ώρα, που και αυτό τρέχει αυτές τις μέρες, στο κομμάτι παιδιά και νέοι, που στο Φεστιβάλ του Άμστερνταμ είναι μια κατηγορία που υπάρχει από πολύ παλιά.
Και ανακάλυψα μία προσέγγιση της τελείως διαφορετική και είπα ότι αυτό είναι μαγικό, είναι, μ' αρέσει εμένα της ίδιας. Οπότε με την ιδέα αυτή κάναμε κάποια μικρά πιλωτικά, το ντοκιμαντέρ «Ταξιδεύει στο γαλαξίδι» σε θερινό αυτοσχέδιο, μετά κάναμε εσείς Κυκλάδες και λίγο-λίγο ήρθε αυτή η πολύ ωραία συνεργασία με τα δύο μεγάλα μουσεία, το Μακεδονικό Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο Μπερνάκη. Και έτσι το ντοκιμαντέρ μπήκε και σε ένα χώρο στον οποίο έχει ένα ενδιαφέρον επιπλέον, σύγχρονης τέχνης και αυτό σύγχρονη τέχνη, να αλληλεπιδράσει και να δημιουργήσει ένα νέο κοινό, ένα νεανικό κοινό αυτή τη φορά, το οποίο θα έρθει να παρακολουθήσει όλες αυτές τις ταινίες από άλλα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ και από τη διεθνή παραγωγή. Αυτή είναι η ιδέα από το Kinedox. Αυτό που επίσης με ενδιέφερε και δημοσιογραφικά, ας το πω έτσι, ήταν και το κομμάτι το τι μπορείς να κάνεις με τα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, πώς τα ντοκιμαντέρ μπορεί να είναι αφορμή για να γίνει, εκτός από διάλογο, να γίνουν δράσεις, να γίνουν άλλα καινούργια πράγματα που θα γεννηθούν από τα παιδιά θεατές που θα παρακολουθήσουν. Άρα, λοιπόν, πάντα υπήρχε από την αρχή η ιδέα του να υπάρχουν πολύ δραστήρια εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από το ντοκιμαντέρ, ίσως όχι τα προφανή. Μετά, βέβαια, από 5 χρόνια που τρέχει το Kinderdox, είναι όλο και πιο σύνθετα αυτά, με σεμινάρια, όπως για παράδειγμα κάναμε πρόσφατα ένα για το θέμα των στόχων. Πώς μπορείς να βοηθήσεις, να στοχοθετήσεις και να διαχειριστείς το άγχος που σου γεννάει αυτή η κατάσταση. Με αφορμή μια ταινία, μετά ένα ολόκληρο webinar που έπαιρνε από την ταινία σκηνή-σκηνή και δεν ανέλυε την ταινία κινηματογραφικά μόνο, αλλά και ως εργαλείο για να βοηθήσει εμάς να κάνουμε πώς καμιά φορά πας σινεμά και βγαίνεις από το σινεμά και λες η ζωή θα τα καταφέρω, έχεις αυτή την αίσθηση. Ναι, έτσι, κάνεις μια ακριβώς, πώς πολύ συχνά είναι αυτό, ακριβώς με αυτή την ιδέα, πάνω στο ντοκιμαντέρ, ολόκληρα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όπως το Kinderdox Art Lab που κάνουμε με το Momus, που είναι ένα εικαστικό εργαστήριο που βασίζεται πάνω σε 2 ταινίες φέτος, σε συνομιλία με έργα του μουσείου από τη μόνιμη συλλογή. Οπότε εκεί βάζεις τα παιδιά σε μια τελείως άλλη διάσταση. Βλέπουν ταινίες, βλέπουν έργα και μετά δημιουργούν τα ίδια με αφορμή αυτά τα δύο και με τις έννοιες που είναι από πίσω από αυτά τα δύο, από αυτούς τους δύο πυλώνες. Αυτή είναι η ιδέα. Φυσικά στην αρχή ήταν μόνο ταινίες με λίγο αυτό και αυτό εξελίσσεται, έτσι. Έτσι, αυτή λοιπόν πολύ ήταν όλη η ιστορία εντάχει. Από ναι. Πολύ όμορφη η δράση σας και πολύ καινοτόμα θα την χαρακτήριζα. Καινοτόμα, ναι, καλά θέλω να την χαρακτήριζα. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας πω ότι με άγγιξε πάρα πολύ η ταινία σας, γιατί κάποια χρόνια της ζωής μου, μέχρι τα 11 μου, βρισκόμουν και εγώ και φοιτούσα σε δημοτικό σχολείο της Αθήνας, στο κέντρο, και πραγματικά η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την περιγράφεται μέσα από το ντοκιμαντέρ. Βρισκόμουν και εγώ γύρω μου περιτριγυρισμένη από παιδιά από την Ιγυρία, από την Ασία. Εν τέλει έφυγα από αυτό το σχολείο για άλλους λόγους και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να μας πείτε τι σας ενέπνευσε να γυρίσετε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε αυτά τα σχολεία. Έχουν γίνει, θα λέγαμε, θα τα χαρακτήριζε κάποιος ως κυψέλες πολυπολιτισμικότητας. Ναι, νομίζω ότι μπορώ να το πιάσω από εκεί ακριβώς. Δηλαδή αυτό το πώς μπορεί κανείς να είναι μοναδικός και διαφορετικός σε ένα τέτοιο ακραίο περιβάλλον, να το πω έτσι, ήταν αυτό το οποίο με ενδιέφερε. Και ξαναγυρνάω πάλι πίσω σε αυτή την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και πώς μέσα σε αυτή την τάξη που είναι τόσο διαφορετικά τα παιδιά, αυτό μεγενθύνεται και μπορείς να το δεις μέσα από έναν χαρισματικό δάσκαλο που τα οδηγεί σε μια συνθήκη και σε μια γειτονιά η οποία μάλλον το αντίθετο κάνει από αυτό το οποίο γίνεται μέσα στο σχολείο. Αυτή η αντίθεση λοιπόν μέσα στην ίδια την πόλη, τόσο πολύ κοντά στο μέρος το οποίο ζω εγώ, σε ένα παράλληλο σύμπαν, αυτό μόλις το είδα δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου. Παρεπιπτόντως, ο κύριος Φώτης ήταν θεατής με την τάξη του στο Kinderdox. Το άκουσα σε μια συνέντευξή σας που δώσατε το Μάιο, νομίζω.
Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι σας επισκέφτηκε με την τάξη, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι και πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έφερε τα παιδιά να δουν και το, το ντοκιμαντέρ, τα Kinderdogs, να τα αιθήσει στο να βλέπουν για αυτά τα ντοκιμαντέρ, να μάθουν, να δουν μια διαφορετική άποψη της πραγματικότητας. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό πάλι είναι μια... το να μαθαίνεις από το περιβάλλον, learning from the environment, δηλαδή με ευκαιρία αυτό το οποίο συμβαίνει, να αρπάξεις αυτή την ευκαιρία και να το χρησιμοποιήσεις, όχι μόνο στη σχολική κοινότητα, αλλά και στην καθημερινότητα και εμείς οι ίδιοι, ας πούμε. Δηλαδή, σαν ερέθισμα ακριβώς. Από αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω σου, από την ίδια την εφημερίδα που διαβάζεις, αν την διαβάζεις υπό το πρίσμα των πραγμάτων που σε ενδιαφέρουν και δουλεύεις σε βάθος χρόνου, διαβάζεις τελείως διαφορετικά από ότι αν τη διαβάσεις απλά για να διαβάσεις τι γίνεται στον κόσμο. Αυτή είναι έτσι μια ενδιαφέρουσα παράμετρος. Και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό και μάζει και εμένα ιδιαίτερα πάρα πολύ ντοκιμαντέρ σε αυτό το θέμα της Κυψέλης πολυπολιτισμικότητας και επειδή εδώ και 1,5 χρόνο μένω στην Αθήνα επειδή σπουδάζω και έχω γνωρίσει πάρα πολλούς συμμετητές μου που πήγαν σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, όπως στην πλατεία Βάθης, πλατεία Κυψέλης, στα Πατήσια. Και επίσης, επειδή η ξαδέρφη μου κάνει μαθήματα σε αλλοδαπούς μαθητές, πρόσφυγες, για να περάσουν, να δώσουν εξετάσεις, να μπουν στο πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσουμε, ποια είναι η γνώμη σας, πώς θα μπορούσε το ελληνικό κράτος να μεριμνήσει στην ενσωμάτωση αυτών των αλλοδαπών παιδιών στο σχολείο, ώστε να αποκτήσουν και αυτοί μια ολοκληρωμένη μόρφωση σαν Ελληνόπουλα. Κοίτα, το πρώτο και βασικότερο είναι η κοινή γλώσσα. Δηλαδή η γλώσσα συνδέει. Εγώ είχα την ευκαιρία και την εμπειρία, είναι και αυτό ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια που με έκανε, που με άγγιξε αυτή η τάξη και αυτή η διαδικασία, ότι όταν ήμουν παιδάκι από τα 6 μέχρι τα 13, κάθε καλοκαίρι έφευγα από την Ελλάδα και με στέλνανε οι γονείς μου σε ένα σχολείο στη Γερμανία, το οποίο ήταν σχολείο καλοκαιρινό, ήταν σαν κατασκήνωση, ας το πω έτσι. Βέβαια δεν ήταν σε σκηνές, ήταν σε κτίριο, στη Βαυαρία, στη Νότια Γερμανία, μέσα στα βουνά, κοντά σε μία λίμνη, σε ένα πάρα πολύ ωραίο και ιδηλιακό περιβάλλον, στο οποίο πηγαίναμε παιδιά από όλο τον κόσμο τότε, πολύ παλιά, πολύ πριν γεννηθείτε εσείς οι δύο και οι υπόλοιποι θεατές της Ολυμπίας, προκειμένου να μιλάμε όλοι αυτοί οι ξένοι, ας πούμε, μεταξύ τους, μία κοινή γλώσσα, τα γερμανικά, και να εξασκηθούμε στο φυσικό περιβάλλον σε αυτή τη γλώσσα. Άρα κοινό μας στοιχείο ήταν η γλώσσα και μέσα από το παιχνίδι, μέσα από δράσεις και μέσα από διάφορα πράγματα, τα οποία κάποια από αυτά γίνονται και στην ταινία, έχει πολύ πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Το θεατρικό παιχνίδι που φτιάχνουμε. Ακριβώς. Σε ένα τέτοιο χώρο με παιδιά από όλο τον κόσμο. Και αυτή η εξοικείωση και αυτός ο πλουραλισμός και αυτή η ενέργεια που έχει μια τέτοια εμπειρία σε σημαδεύει σε όλη τη ζωή. Αν λοιπόν αυτή την εμπειρία και αυτή την κατάσταση την γυρίσεις ανάποδα και μέσα από την κοινή γλώσσα, την οποία πρέπει να μάθεις και οφείλουμε να διδάξουμε πολύ καλά, έχεις παντού πολίτες του κόσμου που μιλάνε ελληνικά. Δηλαδή είναι και αντίστοιχα, ας πούμε, εγώ που μιλούσα γερμανικά και μαζί με αυτό παίρνεις και την κουλτούρα ενός λαού και ας μην υπήρχαν Γερμανοί γύρω μας. Τα παιδιά ήταν από παντού. Από το Μεξικό, από το Χονγκ Κονγκ, από την Αίγυπτο, από την Ιταλία. Έμαθα και λίγα Ιταλικά, γιατί οι Ιταλοί μεταξύ τους μιλάγανε μόνο Ιταλικά. Ναι, κλασικά είναι πολύ γλώσσα. Ναι, ακούς και αυτά, μαθαίνεις και κάτι ακόμα. Δεν ξέρεις, μπορεί, ξέρω εγώ, να βρεθείς να μιλάς και αραβικά μαζί με όλο αυτό. Μπορεί να είναι και χρήσιμο. Εννοείται. Εγώ, διαβάζοντας το βιογραφικό σας και γνωρίζοντας αρκετά από αυτά που μας έχετε πει, θα ήθελα να μας πείτε, σαν κινηματογραφίστρια και ως διοργανώτρια, που έχετε συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, ποια είναι η γνώμη σας για τα διαδικτυακά φεστιβάλ, με συγχωρείτε, που πραγματοποιούνται τώρα το τελευταίο καιρό λόγω της πανδημίας? Πώς το βιώνετε, ποια είναι έτσι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Εντάξει, είναι αρκετά νωρίς και αρκετά αργά για να έχουμε άποψη γι' αυτό το πώς λειτουργεί το διαδικτυακό. Είναι σίγουρο ότι η επικοινωνία περιορίζεται. Και αυτό που συμβαίνει διαδικτυακά είναι κατά
έναν τρόπο αυτό το οποίο έχεις προγραμματίσει. Αυτό το οποίο συμβαίνει εξτρά, που γίνεται στο διαζώσεις, διαδικτυακά δεν μπορεί να συμβεί. Άρα κατά κάποιο τρόπο το διαδικτυακό σου κόβει αυτή την έκπληξη. Μια τυχαία συνάντηση, μια τυχαία συνάντηση που θα προκαλέσει μια παραπάνω συζήτηση ή μια γνωριμία ή κάτι που δεν το έχεις προγραμματίσει σε μια προγραμματισμένη κατάσταση όπως είναι ένα φεστιβάλ. Δηλαδή όλη αυτή η ατμόσφαιρα της αλληλεπίδρασης, της κοινής εμπειρίας και αυτό που μπορεί να συμβεί μετά από αυτό, κατά κάποιο τρόπο ή απόλυτα χάνεται. Όσο και αν θέλουμε και βεβαίως προσαρμοζόμαστε με το online, το οποίο είναι μια επιπλέον παροχή, την οποία σίγουρα θα αφομοιώσουμε, θα ενσωματώσουμε μάλλον από εδώ και πέρα σε ό,τι κάνουμε. Να καλή ώρα τώρα, είμαστε σε τρία σημεία και μιλάμε, αυτό δεν θα το κάναμε εύκολα. Θα πρέπει να έρθει μια κάμερα, να στήσει, να, όλα αυτά. Αυτό είναι κέρδος. Μιλάμε. Αν μιλάγαμε όμως από κοντά, σίγουρα θα ήταν τελείως διαφορετικό. Άρα δεν μπορώ να πω αν είναι καλό ή κακό. Λέω μόνο αυτό, ότι η έκπληξη, αυτό το μαγικό που μπορεί να συμβεί στην ανθρώπινη επαφή και συναναστροφή, δεν συμβαίνει στο online. Τουλάχιστον αυτό βιώνω εγώ. Ακριβώς. Και εμείς τόσα χρόνια βιώνουμε το φεστιβάλ από κοντά, με πολύ κόσμο, νέες γνωριμίες, παιδιά, συναθέτες από τον κόσμο. Ναι, όχι. Yeah. Εγώ στακόμαι στη λέξη μαγεία που λέτε, γιατί μόνο αυτό χάνουμε, είναι αλήθεια. Ωστόσο, προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση εγώ. Να μας πείτε αν έχετε ξανασυμμετάσχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και ποιες είναι οι εντυπώσεις σας γι' αυτό. Δεν έχω ξανασυμμετάσχει, γιατί αυτή είναι η πρώτη μου ταινία. Και μάλιστα μεγάλου μήκους του ντοκιμαντέρ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, γιατί το παρακολουθώ και έχω και μια συνεργασία και με το Kinder Talks, με το Φεστιβάλ Ολυμπίας, και μεγάλη εκτίμηση, και συναντιόμαστε κάθε χρόνο μέσω του ΕΚΦΑ, του Children Association στο Βερολίνο, και με τον Δημήτρο Σπύρου υπάρχει μια πολύ έτσι, ωραία και βαθιά καθαρή εκτίμηση και φιλία, ας το πω έτσι, μ' αρέσει. Οπότε είναι κάτι διαφορετικό. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν είναι από κοντά. Δηλαδή ήμουνα, όχι, το βαλιτσάκι ήταν έτοιμο για να έρθω στην Ολυμπία, δεν το συζητάω καθόλου. Ήταν προγραμματισμένο και χωρίς παρέες και τέτοια, γιατί ήθελα πραγματικά να έρθω και όχι μόνο να έρθω, αλλά να συναντήσω και κάποιους άλλους κινηματογραφιστές αντίστοιχους στο ντοκιμαντέρ που θα ήταν ίσως καλεσμένοι. Και να έχει οργανωθεί αυτό εκ των προτέρων, ώστε πραγματικά να συμβεί κάτι έξτρα που δεν το έχω προγραμματίσει, που δεν το ξέρω. Δυστυχώς αυτό δεν γίνει τόσο, αλλά ναι, ελπίζουμε ότι θα γίνει... Ναι. Δεν συγχωρείτε που σας διακόψα, πείτε μας. Όχι, πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει σε κάποια επόμενη προβολή, γιατί αυτή η ανάγκη... Και πρέπει να προσαρμοστούμε, έτσι. Σε αυτό. Εγώ έλεγα και μάλιστα έκανα και μία πρόταση. Θα μπορούσε να είναι στην Ήπεθρο, με μπουφάν, με σκουφιά, με τέντες, με σόμπες. Σαν τους Λίν, αν το ξέρετε, το φεστιβάλ. Ναι. Προκειμένου να γίνει και να υπάρχει αυτή η επαφή, πρέπει να προσαρμοστούμε απλά. Πρέπει, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, θέλω να πιστεύω. Να σας δούμε και από κοντά. Ναι, σας θέλουμε και του χρόνου. Σας περιμένουμε. Ναι. Και τώρα, κυρία Δήμητρα Κουζή, θα θέλουμε λίγο να αλλάξουμε τους ρόλους και επειδή, όπως μας είπατε και πριν, είστε δημοσιογράφος, τι θα θέλετε τώρα να ρωτήσετε τα ζυζάνια, μιας που με ρωτήσατε και πριν, σχετικά με την ταινία σας ή με κάποιο άλλο θέμα που σας απασχολεί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, είπατε κι εσείς πριν ότι έχετε εμπειρία από σχολείο του κέντρου, οπότε κάπως σας μίλησε η κατάσταση, την έχετε ξαναζήσει. Είναι σημαντικό να την έχεις μαζί στην κατάσταση για να ταυτιστείς. Θα σας απαντήσω εγώ, μιας και το έχω βιώσει. Ναι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμένα από τα πρώτα λεπτά της ταινίας, μόνο και μόνο από τις σκηνές, βλέποντας τα διαφορετικά παιδιά, με άγγιξε κατευθείαν. Νομίζω
ένα παιδί που δεν το έχει βιώσει δυσκολεύεται λίγο να μπει στο ρόλο του τρίτου. Και πραγματικά χαίρομαι που βίωσα κάτι τέτοιο. Εγώ ακόμη μάλιστα με κάποια παιδιά από αυτά έχω επαφές, γιατί μετά άλλαξα πόλη, οπότε χαθήκαμε. Και αυτό που έχω να τονίσω και φαίνεται και στην ταινία σας και όλο στο ντοκιμαντέρ, είναι η γρήγορη προσαρμοστικότητα των παιδιών αυτών. Προσαρμόζονται πολύ εύκολα, λύσονται πολύ εύκολα. Πολύ όμορφα συναισθήματα, αλλά ναι, για να καταλήξω, θεωρώ ότι έχει μία μικρή σημασία και διαφορά να το έχει βιώσει κάποιος για να κατανοήσει την κατάσταση. Και εσείς ως κάμερα Ζιζάνιο έχετε δει πάρα πολλές ταινίες. Υπάρχει κάποια ταινία που να σας άλλαξε τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα? Λοιπόν, να απαντήσεις. Ναι, θα απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημα. Εγώ λίγο διαφωνώ με τη Δήμητρα. Θεωρώ πως πήγε εμένα με άγγιξη και δεν τα έχω ζήσει τόσο πολύ αυτό το κέντρο της Αθήνας. Είμαι σαν εξωτερικός παρατηρητής, είτε μέσω των φίλων μου, των συμφοιτητριών μου, συμφοιτητών μου, είτε μέσω της ξαδέρφης μου που κάνει μαθήματα σε πρόσφυγες που έχουν έρθει τώρα στην Ελλάδα. Αλλά όντως με άγγιξε. Δηλαδή και μια άλλη ταινία που είδα, τη Λουνάνα Yak in the Classroom, που είναι στις ταινίες μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, πάλι με άγγιξε το θέμα της. Παρόλο που εγώ δεν έχω βιώσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποιες φορές, άμα έχεις βιώσει πάρα πολλά έντονα συναισθήματα της ζωής σου και έχεις έρθει σε παρόμοιες καταστάσεις, όχι ακριβώς ίδιες, μπορείς λίγο να ταυτιστείς με τους ήρωες, με το νόημα, με όλα αυτά. Και μια ταινία που μου άλλαξε τη ζωή, θα έλεγα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ η Σάνα, η μουσική του Λύκου, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί δείχνει. Ήταν μια ταινία που γυρίστηκε ουσιαστικά σε μια κοινότητα αληθινών Ινδιάνων και έδειχνε πως όλες αυτές τις αυτόχθονες λαούς τους έχουμε λίγο ψιλοεξαλείψει η παγκοσμιοποίηση και η παγκόσμια κουλτούρα, και αυτό είναι λάθος, δηλαδή να γίνουμε πολίτες του κόσμου, αλλά πολίτες του κόσμου και να σεβόμαστε τη γνώμη, τις απόψεις, τη γλώσσα και τον πολιτισμό των άλλων. Και το θέμα να γίνεις πολίτης του κόσμου είναι να μην εξαλειφθούν άλλοι πολιτισμοί, άλλες γλώσσες, αλλά ηθικέθημα. Αυτό. Νομίζω αυτό το στοιχείο το έχει πολύ έντονα και η ταινία σας. Που ο κύριος Φώτης έτσι ενδιαφέρεται για τα παιδιά, για τις θρησκευτικές του συνήθειες. Το βλέπουμε σε πολλές σκηνές. Είναι πολύ όμορφο. Ναι, και εμένα με συγκίνησε ιδιαίτερα εκεί που λέει στο παιδάκι που κάνει το ραμαζάνι. Κάνει το ραμαζάνι σου, κάνει την προσευχή σου. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Θυμάμαι ότι ήταν και ο Αρίφ δίπλα. Και το έλεγε, ναι, κάνε το ραμαζάν σου, κάνε την προσευχή σου, αλλά εγώ θέλω να έχεις όρεξη στο σχολείο, γιατί είσαι ένας ορεξάτος μαθητής και ότι αδικείς τον εαυτό σου. Δηλαδή, πραγματικά, όλο αυτό μένα μου έδωσε ένα κύριος Φώτης διδασκαλία που τους έλεγε, ή το ιδεοθύελα, τη λέξη. Τους έλεγε ότι είναι ωραία τα ελληνικά και ότι χρειάζεται να τα μάθετε, αλλά παράλληλα δεν πρέπει να αφήσετε ούτε τη γλώσσα σας, ούτε να ντρέπεστε για την καταγωγή σας και να κάνετε και τα ήθη και τα έθιμά σας. Απλώς στο σχολείο που πηγαίνετε, στη χώρα που είσαστε, να τη σέβεστε και να είσαστε εντάξει και να μην αδικείτε τον εαυτό σας, γιατί μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Τους έδινε μια ενέργεια, μια ζωντάνια, και το βλέπω αυτό το vibe στα παιδιά να βγαίνει. Και ήταν πολύ ωραίο. Εγώ και τώρα που συζητάμε, ανατρίχιασα. Δηλαδή, ναι. Πολλά συγχαρητήρια, πραγματικά. Γιατί ανατρίγιασες? Γιατί με αγγίζει πολύ αυτό το θέμα γενικά και νομίζω όλα τα παιδιά στην ηλικία μας θα έπρεπε να μας αγγίζει έτσι πολύ και να ενδιαφερόμαστε. Και εγώ προσωπικά, σαν εξωτερικός παρατηρητής και εγώ στο θέμα των προσφύγων, γιατί αυτά τα παιδιά πρόσφυγες είναι πρώτα απ' όλα, έβλεπα, άκουγα, δεν έδινα τόση σημασία. Και για να απαντήσω και στην δεύτερη ερώτησή σας, πάνω σε συνδυασμό με αυτό που σας λέω, με άγγιξε και εμένα μια άλλη ταινία μεγάλου μήκους, When Hitler Stole Pink Rabbit, ναι, καλά το λέω, στην οποία βλέπουμε μια οικογένεια προσφύγων να αλλάζει μέσα σε πολύ μικρά διαστήματα χώρες. Νομίζω ότι όλες αυτές τις ταινίες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο φεστιβάλ, μας κάνουν να βλέπουμε πολύ διαφορετικά κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις στον κόσμο. Δηλαδή, πάνω σε αυτό το κομμάτι, με έκανε να αναθεωρήσω πολλές σκέψεις μου και να το αντιμετωπίζω διαφορετικά από εδώ και πέρα. Γι' αυτό και είναι και ο λόγος που τώρα στην κουβέντα μας έτσι με άγγιξε πάλι. Ωραία, λοιπόν, είστε το κάμερα Ζιζάνιο, τόσα χρόνια.
πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε τα πράγματα κάνοντας αυτή τη δουλειά σαν ρεπόρτερ περίεργη για το τι συμβαίνει στον κόσμο και πίσω από τις κάμερες και πίσω από τις κινηματογραφικές ταινίες. Mm-hmm. Δήμητρα. Ωραία. Πάντες. Λοιπόν, εγώ είμαι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είμαι νέα ρεπόρτερ στο δημοσιογραφικό μας εργαστήρι. Παρακολουθώ τόσα χρόνια το φεστιβάλ σαν τρίτη και φέτος έχω τη χαρά να συμμετέχω και στο εργαστήρι μας. Και μπορώ να σας πω ότι μέσα από αυτό το μικρό διάστημα των 3 εβδομάδων που ασχολούμαι με κάποιες θεματικές που αναζητώ, που ψάχνω, που προβληματίζομαι, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος σκέψης μου και κυρίως ο τρόπος ζωής και καθημερινότητάς μου. Μπορεί να είμαι 19 χρονών, αλλά νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ηλικία για να αναθεωρούμε μερικά πράγματα και να χτίζουμε σωστές βάσεις. Mm-hmm. Πάρα πολύ το φεστιβάλ. Καταρχάς να μπορώ να διατυπώνω και να αποτυπώνω στο γραπτό λόγο τη σκέψη μου και ό,τι βλέπω και ό,τι παρατηρώ. Επίσης, επειδή είχα κάποιες ανασφάλειες στο γυμνάσιο, όλο αυτό η κατάσταση με το να γνωρίζει νέα παιδιά, νέες γνωριμίες, να μιλήσει με ξένους, με ξένα παιδιά, με μεγαλύτερους που έχουν ένα καλλιτεχνικό κύρος, με έκανε λίγο να κοινωνικοποιηθώ πιο εύκολα και να κοινωνικοποιούμε πιο εύκολα γενικότερα. Και αυτό το ευχαριστώ στο φεστιβάλ. Και επίσης, mm-hmm. θυμάμαι αυτό η συνέχεια, αυτή τη φράση μας λέει και η υπεύθυνη του εργαστηρίου μας, η Ρόη Ρίγα, ότι τα πάντα τα ερευνάμε και κάνουμε μια έρευνα, μια μικρή έρευνα για να γράψουμε κάτι και βγάζουμε έτσι μια συνισταμένη μέσα από τις πηγές μας. Και αυτό το έχω σαν κανόνα στη ζωή μου και ποτέ δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα διαβάσω κάτι σε μια πηγή, ότι θα είναι de facto. Ότι θέλω να το ξαναερευνήσω, να το ξαναδιαβάσω, mm-hmm. να ακούσω και μια άλλη άποψη και ενός τρίτου, ενός τέταρτου, ενός πέμπτου ατόμου. Αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ταινίες, παρά ωραίο το δημοσιογραφικό, ταινίες. Νομίζω θα μπορούσαμε. Θα μπορούσε να είναι στα πλάνα μας. Αλλά θέλει μια προεργασία καλή, νομίζω. Mm-hmm. Εγώ ήθελα μικρός να κάνω ταινίες, ήθελα να γίνω σεναριογράφος, ήθελα να γίνω συγγραφέας, αν το διάβαζα πάρα πολύ Ευγένιο Τριβιζά, διάβαζα Μάνο Κοντολέων, μ' άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να ασχοληθώ είτε με τη συγγραφή, είτε με το σενάριο, μετά ήθελα να γίνω σκητσογράφος, έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και ακόμα το ψάχνω και θα ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθώ, ήθελα μετά να φτιάχνω ιστορίες με την κιθάρα μου. Έχω περάσει από διάφορα, δηλαδή. Τι ωραία, τι τέλεια. Ακόμα και εμείς εδώ τώρα μαζί φτιάξαμε μαζί μια μικρή ιστορία, έτσι όπως συναντηθήκαμε. Φτιάξαμε, αυτό ναι. Το μικρό απόγευμα, ναι. Το απομεσήμερο που λένε. Ωραία, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, έστω και έτσι. Θα επιδιώξω να σας γνωρίσω και από κοντά. Ναι, και ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν από τις πιο ζεστές συναντήσεις. Και για μας. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας περιμένουμε και του χρόνου στο φεστιβάλ μας. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα και ευχόμαστε η ταινία σας, που η οποία μας άρεσε και μας άγγιξε, να πάρει μια διάκριση και να έρθει να γίνει και μια προβολή στο φεστιβάλ μας, είτε στο Θέατρο Απόλλων, είτε γενικότερα στην πόλη του Πύργου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό απόγευμα. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.